Λοιπόν, τώρα θα αρχίσουν τα ψέματα. Το ίδιο λέει και ο Πλάτωνας. Ναι. Αυτός που πήγε να τους ξυπνήσει, λέει όλους, αλλά να τους σκοτώσουν. Όχι. Γιατί θα έχαναν το βόλεμα, το οποίο αν και ήξεραν ότι είναι ψεύτικο, αν και ήξεραν ότι είναι εικονικό, το ψέμα το θέλαν. Έχει ως εξής. Υπάρχει νερό αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι ευεργετικό βιολογικά για τον άνθρωπο. Το δεύτερο ψέμα είναι ότι υπάρχει μηχάνημα που κινεί πολύ μεγάλα οχήματα και λειτουργεί με νερό. Το τρίτο ψέμα είναι ότι υπάρχουν μεγάλες μηχανές που κινούνται με νερό. Η διαδικασία είναι απλή, το υδρογόνο είναι, τίποτα άλλο. Ναι. Κινούνται με νερό λοιπόν, με σχεδόν μηδαμινό κόστος, ίσως ανύπαρκτο κόστος περισσότερες φορές. Ένα άλλο ψέμα είναι ότι υπάρχει ένα όπλο το οποίο μπορεί να διαλύσει ολόκληρη την Ήπειρο, λειτουργεί με βάση το νερό. Ένα άλλο ψέμα είναι ότι η θάλασσα του Αιγαίου μπορεί να γίνει σεντόνι και να τους πλακώσει. Σηκώνουμε δηλαδή ένα παλιριακό κύμα και το κατευθύνουμε όπου θέλουμε. Είναι ψέμα και αυτό. Ένα άλλο ψέμα είναι ότι υπάρχει ουσία στο νερό, όπως κάποιος έδιωξε το ηλεκτρόνιο το τελευταίο, έχει αφαιρεθεί και αυτή η ουσία. Που μπήκε αυτή η ουσία από οι Ιάπωνες επιστήμονες μέσα στο νερό και σταμάτησαν λοιπόν τα κύτταρα του ανθρώπου να γερνούν. Επιβράδυνε τη διαδικασία. Μπράβο. Την έχει επιβραδύνει πολύ από την καθημερινή μας. Ναι, αυτά είναι τα ψέματα όμως. Ψέματα είναι όλα αυτά. Αυτά εδώ που ακούτε τώρα είναι ψέματα. Υπάρχουν οπλικά συστήματα που δουλεύουν με το νερό. Είναι ψέμα και αυτό. Ναι. Έτσι. Να πω εγώ τώρα αλήθειες. Να πω εγώ μερικές αλήθειες. Αφού αυτά είναι ψέματα, να πω εγώ τώρα αλήθειες. Λοιπόν, όλα όσα κάνει ο ΟΗΕ για όλη την ανθρωπότητα είναι για το καλό των ανθρώπων. Το ΝΑΤΟ υπάρχει προς όφελος του ελληνισμού σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή όλα μα όλα τα φάρμακα είναι σίγουρο ότι μόνο καλό μας κάνουν. Το νερό της σύνδρευσης στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα μπορείς άφοβα να το δίνεις στο μωρό σου, να κάνεις γάλα. Και όλα γίνονται για το καλό της ανθρωπότητος. Τα δάνεια δόθηκαν στους ανθρώπους μόνο και μόνο για να ανεβάσουν το βιωτικό τους επίπεδο. Εσύ λοιπόν έλεγες ψέματα και εγώ έλεγα αλήθεια. Κυρίες και κύριοι, πώς το λένε στην Βαρβαρική, make your pick. Αποφασίστε.